συνάντηση αυτή που έληξε στις 11 και 4 ώρα Ελλάδας και που την είδατε ζωντανή από την τηλεόραση της ΕΤΕΝΑ. Ας δούμε λοιπόν τώρα, συνοψίζοντας τα καλύτερα στιγμιότυπα από το παιχνίδι αυτό, σε περιγραφή του συναδέλφου της ΕΤΕΝΑ, Μανώλη Μαυρομάτη. Σαμπανάτζοβιτς για τον Μαρτίν Βάσκετ. Προστά από τον Σίφο περιμένει ο Μπατίστα, τελικά Σίφο. Άνοιγμα του Λεντίνη μέσα στην περιοχή, επικίνδυνε εδώ και έχουμε τώρα το γκολ από τον offside, όμως ακυρώνεται το γκολ του Πολικάνο. Ήταν offside από τον Επόπτη, πολύ σωστά είχε σηκώσει προηγουμένως την σημαία του Επόπτη, ίσως επανάληψη δούμε και ακυρώνεται το γκολ, δεν μετράει το γκολ, οι διαμαρτυρίες. Ο Βεντουρίν είχε προσθεθεί στην επίθεση και ο Γκούταλς θα το ακυρώσει. Δεν μετράει λοιπόν το γκολ, επανάληψη, θα δούμε εδώ, ναι, έχει φύγει πίσω από την άμυνα. Είναι ο Πολικάνο, θα πλασάρει μεν το μήνου, αλλά ο επόπτης, ο δεξιός επόπτης, ο Βέρμερ, έχει σηκώσει τη σημαία, γκολ που δεν μετράει, στο 14ο λεπτό. Το Ρήνο ΑΕΚ λοιπόν, 0-0. Κόρνερ για την Τωρίνο, είναι το πρώτο στο πρώτο ημίχρονο, με τον Μαρτίν Βάσκετ. Καζαγκράντε, Σίφο, Βεντουρίν. Ευχαριστώ. Σίφο από πολύ κοντά, εσπόζει επάνω ακριβώς την ευθεία, προτού η μπάλα καταλήξει στα δίκτυα. Ο Βασιλόπουλος. Είναι ο Βασιλόπουλος ακριβώς στην γραμμή του μήνου. Το σουτ πλασάρισμα που έκανε ο Σίφο και σώζεται η ευθεία μας από βέβαιη παραβίαση. Καινούριο κόρνερ και πάλι με τον Μαρτίν Βάσκετ. Καλοτραβημένο από Γκρούι αυτή τη φορά ο μήνου. Αντεβείς όμως γρήγορα και πάλι για την Τωρίνο με τον Πολικάνο. Πολικάνο έκοψε εκεί θαυμάσια ο Παπαϊωάννου. Συνέχεια στις πάσεις με τον Καζαγκράντε. Καζαγκράντε μαζί με τον Βασιλόπουλο. Καζαγκράντε τώρα. Καζαγκράντε επικίνδυνα μπροστά ο Μίνου. Χάνει την μπάλα. Προχρούει και πάλι αυτή τη φορά όμως είναι ο Καραγιάννης. Προτού η μπάλα καταλήξει στα δίκτυα. Μετά την ασθενή απόκρουση του Μίνου. Η μπάλα έφτασε μέσα στην περιοχή στον Πολικάνο. Έκανε εκείνο το σουτ και απέκρουσε. Ξαναβλέπουμε την πάση. Ασθενή απόκρουση του Μίνου. Και πάλι μέσα στην περιοχή θαυμάσια τώρα είναι όμως φάουλ επιθετικός της Ζάνης στον Πατήκα. Και έχουμε λοιπόν τώρα για την ΑΕΚ το πρώτο κόρνερ, το πρώτο ημίχρονο. Καθώς υπολείπονται ακόμα 2 λεπτά για να λήξει το πρώτο ημίχρονο, το Ρήνο ΑΕΚ 0-0 και έχουμε το πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ το πρώτο ημίχρονο με τον Τόνι Σαβέσκι, Κραβέρο. Σαβέσκι και πάλι. Σαβέσκι. Περιμένει και ο Κούτουλος, θα βέσει εδώ με στην περιοχή για τον Σταματία από πολύ κοντά. Προσπάθησε να απομακρύνει η άμυνα με τον Πολικάνο και τον Βεντουρίν και έχουμε το πλάγιο από τον Ανώνη υπέρ της ΑΕΚ. Λεντίνη κοντά στην μπάλα μαζί με τον Σίφο, Λεντίνη τώρα εδώ μαζί με τον Πολικάνο και μπλοκάρει ο Μίνου. Από τον Πολικάνο την μπάλα για τον Μαρτίν Βάσκετ. Μαρτίν Βάσκετ τώρα. Μαρτίν Βάσκετ μπροστά για τον Πολικάνο. Πολικάνο για τον Καζαγκράντε, κεφαλιά και γκολ. 1-0 εδώ με τον Καζαγκράντε, όπως και στην Αθήνα όταν ο Καζαγκράντε είχε ιστοφαρίσει με κεφαλιά. Η σέντρα τότε ήταν του Μαρτίν Βάσκετ, τώρα ήταν του Πολικάνο. Ξαναβλέπουμε τώρα εδώ τον Πολικάνο, την θαυμάσια κεφαλιά από τον Βάλτερ Ζούνιορ Καζαγκράντε και το Ρήνο ΑΕΚ. 1-0 στο 55 λεπτό. Μαρτίν Βάσκετ μπροστά για τον Σίφο, πολύ δυνατά και Καραγκεζόπουλος. Μαρτίν Βάσκετ περιμένει δεξιότερα και τώρα Σίφο. Σίφο πάντα με την μπάλα. Σίφο κόντρα επάνω στο Σαβανάτζοβιτς. Μπροστά για τον Καζαγκράντε. Βασιλόπουλος Καζαγκράντε κερδίζει την ονομασία. Έρχεται από πίσω ο Καραγιάννη. Γίνεται και φάουλ σε βάρος του Καραγιάννη που τραυματίζεται από τον Καζαγκράντε. Φάουλ που σημειώνει ο Γκούταλς. Στις μερικές καθυστερήσεις. Βασιά παλιά του Σαβανάτζοβιτς για τον Δημητριάδη. Η έξοδος από τον Μακετζάνη. Πατήκας. Πατήκας μαζί με τον Μπρούνο. Πάντα ο Πατήκας. Για τον Αλεξανδρή. Σαβέσκι, κοντά το Βεντουρίν. Για τον Σταμπανάτζοβιτς. Σταμπανάτζοβιτς και κόρνερ. Το κόρνερ από τον Κραβέρο. Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία για την ΑΕΚ να επιτύχει ένα γκολ. Καθώς απομένουν δευτερόλεπτα για να δείξει ο αγώνας. Σαβέσκι, κεφαλιά από τον Κούτουλα και Μαρκετζάνη. Τα τραγούδια στις κερκίδες, καθώς πλέον φτάσαμε στο 90 λεπτό. Είναι για την Τωρίνο που προηγείται της ΑΕΚ με 1-0 και έχει την πρόκριση στα πόδια της. Ενώ ο Ανώνη τώρα θα περάσει στην αντεπίθεση. Ανώνη για τον Κόης.
Βεντουρίν τώρα. Βεντουρίν βάζει μαλλιά για τον Σίφο. Και μόνο στο Καζαγκράντε πάλι. Και ο Μίνου θα σώσει την αιτία από μια δεύτερη παραβίαση. Ήταν μόνο στο Καζαγκράντε, έκανε το σουτ για να αποκρούσει ο Μίνου. Έτσι λοιπόν το Ρήνο ΑΕΚ παραμένουν στο 1-0. Ενώ ο Καζαγκράντε έχασε την ευκαιρία που θα ξαναδούμε. Στο πάλισμα της μπάλας, το σουτ και η απόκρουση από τον Μίνου θετικά. 1-0 το Ρήνο ΑΕΚ, 21ο λεπτό αυτή τη στιγμή. Παίζουμε τις καθυστερήσεις. Ο Γκούταλς βλέπει το χρονομετρό του. Από τον Καραγιάννη, βαθιά σέντρα, στον Δημητριάδη, τον Πατίκα. Και το τέλος του αγώνα, καθώς ο Πατίκα στη μεγάλη περιοχή είχε την μπάλα. Η Τωρίνο νίκησε την ΑΕΚ και την απέκλεισε από τον τέταρτο γύρο του κυπέλου UEFA. Καθώς, όπως είπαμε, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και όπως οι φίλαθλοι άλλωστε γνωρίζουν πολύ καλά, το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τον δεύτερο αγώνα στο Τωρίνο, όλα κρίθηκαν στην αρχή. Να σας πούμε.